Δίδυ Στάρς μικρή και μεγάλη, το Artemis Star κανάλι, γεια σας, εγώ είμαι η μαμά. Και εγώ πατέρας. Και στο σημερινό μας βίντεο Stars πάλι κάνουμε real life, vlog νούμερο 2 και σήμερα Stars θα πάμε στο γιατρό μαζί με την Αρτιμούλα. Τελικά να πάμε να δούμε τι έχει το παιδί μας, να γράψουμε απαραίτητα φάρμακα, να ξεκινήσουμε αγωγή. Επειδή είναι πάρα πολύ λυπητερό, κάθεται σπίτι το παιδί, μόνη της, βαριέται. Δεν έχουμε ακόμη φίλους εδώ πέρα και πού να πας φίλος αν είναι άρρωστη και Αρτιμούλα. Και η μαγική λέξη είναι το μαζί, γιατί θα σκεφτούμε μια κλινική η οποία είναι μόνο Έλληνες γιατροί, που φοβερή και λέγεται μαζί, οπότε πάμε να δούμε. Ανησυχούμε πάρα πολύ, Αρτιμούλα Βύχη, και ήθελα να πω επίσης πάρα πολλά ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας. Έχετε πει σε κάθε σχόλιο σχεδόν, τα έχω διαβάσει όλα, 400 σχόλια μπαμπά. Φοβερά. Που λένε επιραστικά στην Αρτιμούλα, η Αρτιμούλα τώρα μήπως ακούτε λίγο Βύχη. Τώρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι, η Αριάδνη είναι ακόμη στο σχολείο, επειδή το ραντεβού μας πέφτει ακριβώς την ώρα που η Αριάδνη σχολάει. Οπότε θα χωριστούμε σήμερα, η μαμά με την Αρτιμούλα θα πάνε στην κλινική το μαζί, ναι. Και εγώ θα πάω να πάρω την Αριάδνη στο σχολείο, γιατί δεν μπορούμε πάντα να τα συγχρονίζουμε, πάμε, είμαστε σε αποστολές. Ναι, και αυτοκίνητο μόνο είναι έχουμε προς το παρόν. Και θα με περιμένουμε. Λοιπόν, ας να ξεκινήσουμε τότε προς την κλινική, Αρτιμούλα. Αρτιμουλάκι μου. Έλα. Έλα, πριγκιπέσα μου. Εδώ είναι η κλίτσα μας. Θέλεις και εσύ να πεις ένα ευχαριστώ για τις ευχές για σένα. Ευχαριστώ πολύ, Στάρς. Μας γράψανε και από την Γερμανία, από το Βέλγιο, από όλο τον κόσμο. Και όντως σας ευχαριστούμε πολύ. Νιώθουμε την αγάπη σας, την υποστήριξή σας. Λοιπόν, ας να μην αργήσουμε τότε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε μαζί. Μείνετε μαζί μας, Στάρς. Μην συνεχίζουμε. Λοιπόν, βρήκαμε επιτέλους τους γιατρούς που πρέπει να πάει η Αρτιμούλα. Πολύ άγχος. Χαθήκαμε, Στάρς. Πάμε, έλα. Εδώ, Αρτιμούλα μου, από εκεί. Είμαστε κάτω. Πάμε. A little later. Στάρς, λοιπόν, εμείς τελειώσαμε την επίσκεψη του γιατρού. Και τι μας είπε ο γιατρός μας. Ο γιατρός μας είπε ότι η Αρτιμούλα δεν έχει κάτι. Όχι, μόνο αλλεργία. Ναι. Μας είπαν ότι η Αρτιμούλα μας είχε αλλεργία. Είχε πάθει αλλεργία σε κάτι. Μήπως σε κάποιο λουλούδι, κάποιο δέντρο. Λοιπόν, Βύχη όμως μας έχει γράψει κάποια φάρμακα που πρέπει να παίρνουμε για μία εβδομάδα και μας είπε ότι πολύ πιθανόν είναι αλλεργία. Μωρό μου, εμείς δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε κάτι, ας πούμε, σαν κρυολόγημα. Τέλος πάντων, χαιρόμαστε πάρα πολύ ότι οι πνεύμονες της είναι καθαρές, είναι όλα καλά, έχουμε φάρμακα, θα πάμε να πάρουμε στο φαρμακείο ό,τι χρειάζεται και το παιδί μας να γίνει καλά. Άρτιμις τώρα ψάχνει Dunkin' Donuts, επειδή στο Dunkin' Donuts Μαμά. Ανακάλυψε. Εκεί, τι θέλεις να πάρεις στο Dunkin' Donuts? Μάκες. Τι? Μάκες. Μακάρον θέλει να πάει η Αρτιμούλα και επιμένει. Οπότε εμείς θα πάμε τώρα στο Dunkin' Donuts που βρίσκεται πολύ κοντά σε εμάς εδώ, απέναντι ακριβώς που κάναμε και το challenge τελικά. Yes. Για να διαλέξεις τα Dunkin' Donuts, λέω, τα Macarons. Επίσης έρχεται και η Αριάδνη τώρα αυτή τη στιγμή. Να τη συναντήσουμε και την Αριάδνη, να πάτε μαζί να διαλέξετε τα Macarons, ok? Ο μπαμπάς είναι ήδη έρχεται, του μίλησα. Φυγή μου είσαι. Τι σου είπε γιατρός? Θα πω εγώ. Μας είπε ο γιατρός ότι η Άρτιμις πολύ πιθανόν έχει αλλεργική κρίση. Είναι καθαρές οι πνεύμονες και απλά χρειάζεται μία αγωγή για αλλεργία και φοβάμαι να μην μας πείραξε η βόλτα μας στο πάρκο. Με την γρήπη. Όχι, δεν έχει κάτι. Δεν έχει κάτι. Είναι είχε καθαρά. Είχε πάρκο πριν πάμε εμείς. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα κάνουμε θεραπεία για... μας έχει γράψει απαραίτητα φάρμακα. Τώρα θέλω να πάω στο φαρμακείο εκεί πέρα πίσω σου να πάρουμε όλα τα φάρμακα και μετά η Αρτιμούλα θέλει να πάρει μάκαρονς. Και περιμένουμε την Αριάδνη να πάρει και αυτή αν θέλει. Αχα. Και θα ήθελα πάρα πολύ κάτι. Τι? Να πάμε Μπέρσκα. Ωραία, πάμε και Μπέρσκα. Αφού... Primarkt. Πάμε στο φαρμακείο πρώτα εσύ. Much, much, much later. Λοιπόν, έρχεται εδώ φάγαμε.
Τρομερά. Ήρθαμε πρώτη φορά να δοκιμάσουμε το Bill Chicken, πάρα πολύ γνωστό. Fast food restaurant, ξέρω εγώ. Αλλά χαμός. Λοιπόν, θα το κάνουμε rate. Μοτσαρέλα sticks. Απίστευτα, νόστιμα. Μετά θα πάμε για macarons, εντάξει, Αρτιμούλα. Όταν μου λένε ότι πάμε να πάρουμε macarons, μόνο macarons, πάντα καταλήγουμε κάπως έτσι. Μόνο macarons. Μόνο macarons, κυρία Άρτιμη, μόνο macarons. Η πιο μικρή σακούλα είναι με τα macarons και όλα, από όλα αυτά. Unboxing θα κάνουμε, Stars, οπότε μείνετε μέχρι το τέλος. Μείνετε. Μη βάλετε το βίντεο να το δείτε όλο, μέχρι το τέλος, όλο. Πάμε, εδώ είναι και σκουπίδια. Stars, όπως είδατε, πήραμε τα Dunkin' Donuts και πήγαμε για να πάρουμε τα macarons. Τα macarons στο Βέλγιο είναι λατρεία, είναι θρησκεία, είναι φοβερά και υπάρχουν παντού. Τα Dunkin' Donuts είναι αμερικάνικο μαγαζί, όμως έχει και αυτό macarons και είμαστε στο Βέλγιο, οπότε το προτιμήσαμε. Και πήραμε αυτή εδώ την πανέμορφη δωδεκάδα. Έχει και τέλειες γεύσεις, Stars, ίχνο. Είναι και δίχρωμα. Φοβερά δίχρωμα, αλλά 19 ευρώ. Ναι. 12 γλυκάκια. Όμως πήγαμε Lidl και βρήκαμε αυτά εδώ. Είναι 12. Και κάνουνε 4 ευρώ. Και αυτά είναι πολύχρωμα, δεν έχουν συνδυασμούς, δεν μας λένε και τι έχουν γεύση. Αυτά φαίνεται πως είναι λίγο μεγαλύτερα από το κεφάλι. Όμω σωστά, ναι. Μπορείτε να τα δείτε σε μέγεθος. Του Dunkin' Donuts με 19 ευρώ και του Lidl με 4. Εγώ να ξέρω τι στάση πιστεύω ότι του Dunkin' Donuts θα είναι πιο νόστιμο. Και επειδή είναι πολύ ωραίες γεύσεις, σπάνιες. Εγώ πιστεύω ότι σαν Dunkin' Donuts δεν ξέρω αν θα είναι πιο νόστιμα, αλλά σε κάτι πατησερί σίγουρα θα είναι πιο νόστιμα και από τα δύο. Λοιπόν, ήθελα να δούμε και κάτι άλλο που πήραμε. Αυτά εδώ τα ξέρουν, ναι. Τα έχουμε εδώ φάει, είναι... Σας τα έχουμε δείξει όταν ήμουν 6 στην Γαλλία. Στη Disneyland. Να. Πολύ παιδικό γλυκό αυτό και πολύ παραδοσιακό. Ναι, αλλά κάτι βρήκαμε που δεν έχουμε δει ποτέ. Λοιπόν, είναι κάποιες σελίδες που μπορείς να φας. Επίσης, Stars, το μυστικό είναι, βλέπετε αυτά εδώ τα σχεδιάκια, το smile, το laugh face, η τικαρδούλα κτλ. Αυτά εδώ τα βάζεις, είναι ακυκλικά πράγματα, τα βγάζεις από εκεί, τα βάζεις στη γλώσσα σου και σου γίνονται τατού. Τατουάς τη γλώσσα με, δεν γλυκό, τα με γλυκό χάρτινο χαρτί. Για να δεν ξέρω αν δουλεύει όμως. Μακάρι. Θα μάθεις τώρα. Εγώ δεν το δοκιμάζω, δεν ρισκάρω γλώσσα. Αριάννη. Θα ρισκάρουμε τη γλώσσα του μπαμπά. Ναι. Θα βγει έξω με τη γλώσσα της καρδούλας. Ανοίγει με τίποτε. Θα τα βγάλω όλα. Τι είναι τώρα. Πω. Αυτό εδώ λένε ότι έχει τατουάζ. Γίνεται τατουάζ στην γλώσσα. Βγάλουμε μια καρδούλα. Ωραία. Είναι σαν αυτά που δίνουν οι καθολικοί στην εκκλησία. Το βάζω στη γλώσσα μου. Ωραία, εγώ θα έχω smile face. Ωραία. Ξέρεις τι το κάνεις. Εγώ έχω το διαστημόπλοιο. Και το... Ελάτε λίγο πιο κοντά. Και μπορείς να το έχεις όπως είσαι. Μου κόλλησες τον ουρανίσκο. Θα έχεις εκεί τατού. Δεν χρειάζεται ρε, μπορείς να το κάνεις. Για κοντά. Λοιπόν. Κοίτα. Και έλα πιο κοντά, έλα πιο κοντά λίγο. Τώρα πώς θα βγει. Και τι έχει εκεί πέρα τώρα, τι έμεινε. Ω, σου βγαίνει. Και όχι να το φας κιόλας. Ναι, σου έγινε. Καρδούλα! Perfect καρδούλα! Είναι τέλειο! Έχει γεύση. Είναι σαν κοφρέτα. Έχει γεύση φράουλα βασικά αυτό. Α, ναι. Τι γεύση είναι αυτό όμως. Let's go. Blueberry. Εγώ θα το κοιτάξω. Είναι αλήθινο αληθινό χαρτό. Μήπως, περιμένετε, μήπως δεν πρέπει να το φάμε. Πρέπει, είναι έντυπο. Όντες. Το χρώμα δεν είναι και πολύ έτοιμο. Ήταν πολύ. Χαρτόνι. Τρώμε χαρτόνια. Αστεράκι. Καλά, δεν πιστεύω. Τα μάκαρον όμως θα δοκιμάσουμε. Ναι. Ναι. Υπάρχουν δύο γεύσεις οι οποίες δεν νομίζω ότι τις βρίσκουμε πάρα πολύ. Αυτό εδώ πέρα είναι κάποιο cheesecake και αυτό εδώ πέρα είναι red velvet. Πρώτα θέλω να δοκιμάσω αυτό το cheesecake. Και αυτό εδώ είναι apple. Wow. Εντάξει, τα macarons τα ξέρουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ θα κάνω το τεστ. Θα πάρω ένα σοκολάτα από τα Lidl και ένα σοκολάτα από το... Συγκρίνει. Από το... πώς λέγεται, Dunkin' Donuts. Ξεκινάω το Lidl. Ξεκινάς και τελειώνεις γρήγορα κιόλας. Εμείς θα το δοκιμάσουμε. Δοκιμάστε.
Αυτό τι είναι που δοκιμάζετε? Cheesecake, νομίζω. Α, ωραία. Ωραία, τρώτε, τρώτε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τρώτε όλοι. Εγώ κάνω βίντεο, εσείς τρώτε. Έλα. Κοιτάξτε πόσα φράγκα είναι μέσα. Βασικά αξίζει κάθε ευρώ. Που να φάμε τα γνήσια, τα γαλλικά, τα βέλγικα, τα. Τα γαλλικά, τα βέλγικα, τι σημαίνει? Δεν ξέρω, ο Γάλλος νομίζω έχει φτιάξει τα μακαρόνια. Ωραία, πες μας τελικά. Τελικά τα αξίζει τα λεφτά του. Έφαγες το ρέντι. Έχει διαφορά. Έχει φοβερά μακαρόνια και στο Μοναστηράκι. Εκεί από την πλατεία του Μοναστηρακίου προς την Αθηνά. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα ντόνα στην Αθήνα. Mm-hmm. Μακαρόνια στην Αθήνα. Λοιπόν, Stars, μετά που σας δείξαμε τι έχει το Dunkin' Donuts, τι μακαρόν έχει. Ήταν τα καλύτερα λοιπόν, Stars. Είναι στιγμή να σας δείξουμε κάτι σαπούνια που βρήκαμε. Νομίζω ότι όλοι τα ξέρετε, επειδή ξέρετε, τα έχουμε δει σχεδόν παντού. Είναι τα Maui. Έχουμε πάρει ένα σαμπού και ένα conditioner. Αμίτζι, είναι τέλειο. Είναι και τα δύο ροζ και ειλικρινά. Όταν ήμασταν Ελλάδα, σε κάθε χώρα, όταν τα είχα δει, ήμουν μπλε κόκκινη, τα παίρνω. Έπριζα τη μαμά. Τώρα τα βρήκαμε. Εμένα πριζανιστά στο TikTok λέει έχει κάτι σαπούνια Μάουι, Μάουι, εδώ υβίσκους, μέλι, μέσα, ιστορίες, μπλε, κόκκινα, ροζ. Ευτυχώς τα βρήκαμε εδώ πέρα και γλίτωσα την κρίνια. Μυρίζουν τέλεια, είναι καρπούζι. Tropical fruits, κάτι είναι φοβερό. Και ένα σαμπουνάκι και ένα conditioner. Μεγιά. Τα θέλετε πάρα πολύ, το ξέρω. Τι άλλα πήρατε? Λοιπόν, τώρα θα σας δείξουμε τι πήραμε από το Bershka. Ωραία, ωραία, από τα Bershka. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εγώ πήρα αυτό εδώ πέρα το κοντομάνικο, το οποίο έχει... Wow, η Αριάννη θα είναι Britney Spears. Yes. Britney Spears. Λοιπόν. It's Britney, bitch. Αυτό μου ήρθε. Τι? Μετά... το ξέρεις το τραγούδι. Μετά εγώ πήρα αυτήν εδώ την μπλούζα, είναι τιτάνια, δεν χωράει σε μένα όμως. Foo Fighters, αυτό το κορίτσι μοιάζει σε μένα. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Ναι, λοιπόν, τη λατρεύω αυτή την μπλούζα, την είδα. Μετά λέω εντάξει, όχι, είναι πολύ μεγάλη. Μετά έρχεται η μαμά και μου λέει τι μου κάνει, οπότε τη πήρα. Και πήρα αυτό εδώ πέρα το σορτσάκι, το τζιν, είναι πολύ ωραίο. Που έρχεται το καλοκαίρι κιόλας, το βέλιο λίγο αργά, αλλά δεν πειράζει. Πάρε κι αυτό. Και μήπως ποτέ. Πέρα, το κολάκι, το σορτσάκι, το οποίο είναι για το σπίτι, επειδή έχω πάρει τα νέκτα προ και για έξω. Και είναι πολύ ωραίο, το είχα δει και μου άρεσε πολύ. Λοιπόν, Stars, θέλω να σας δείξω κάτι. Πήραμε δαχτυλίδια στο Μπέρσκα. Η Αριάννη πήρε αυτό εδώ, που είναι χρυσά τα πάντα. Εγώ πήρα αυτό εδώ. Είναι με λουλουδάκια. Με λουλουδάκια. Με λουλουδάκι, με πεταλούδα. Εντάξει. Τα κορίτσια θα γίνουν μηχανόβιες ή μάλλον ποδηλατόβιες. Και επειδή εδώ στα ποδήλατα δεν έχει πολύ αγριάδα με νεκροκεφαλές και τέτοια, θα φοράνε με λουλουδάκια, δαχτυλίδια και θα γυρνάνε με τα δερμάτινα. Έλα τώρα, τι λέει. Λοιπόν, μετά πήρα αυτό εδώ για το κινητό. Νομίζω ότι όλοι το ξέρετε. Το βάζουμε στο κινητό και δεν μπορεί κανένας να σας το ψηρίσει. Ούτε φίλος, ούτε γονιός. Κανένας. Μόνο για αυτά. Έχει τέλεια παστέλ χρώματα. Πολύ όμορφο. Και μετά πήρα σκράντσι. Τα σκράντσι. Mm-hmm. Που τελικά δεν τα φοράω ποτέ, όμως είπα στη μαμά ότι θα τα φορέσω. Για να δούμε. Και λοιπόν, το τελευταίο... Υπάρχει ένα πολύ διάσημο μαγαζί στο Βέλγιο, το οποίο υπήρχαν πάρα πολύ, πάρα πολλά άτομα και το είχαμε βρει τυχαία και λέγεται, πολύ ωραία πράγματα. Και λέγεται Primark. Primark. Primark, πώς το λέγεται. Ναι, λοιπόν, τώρα ένα πράγμα θέλω να σας πω, Stars, δεν το πιστεύετε. Πήγαμε στο Primark, όταν πήραμε τα ρούχα μας, μας τα έδωσαν με την κρεμάστρα. Οπότε δηλαδή τα παίρνω... Σχαρά που είναι. Τα βάζω. Πρώτα, πήρα αυτήν εδώ την μπλούζα, που την βρήκε η μαμά βέβαια. Ναι, είναι... Οπα. Είναι με τη Minnie Mouse. Είναι πολύ όμορφη, αλλά τη λατρεύω πάρα πολύ όμορφη. Ναι, μετά... Η Άρτεμ πήρε και αυτό εδώ πέρα το κοντομάνικο. Χαουάι. Χαουάι. Χονολουλού. Χονολουλού. Πολύ καλοκαιρινή. Χαουάι, μπλουζάκι, Μάουι, Σαμπουάν. Φοβερή. Μα βλέπω πολύ καλοκαιρινού. Και αυτό εδώ πέρα. Το φούτερ, το στιτς. Από πίσω μου αρέσει πάρα πολύ. Από πίσω είναι όλα τα λεφτά. Είναι cute. Είναι στιτς από πίσω. Και πιστεύω κάπου εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει και το κουράν. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Πήρα αυτήν εδώ την μπλούζα που γράφει Love. Είναι πολύ όμορφη. Είναι όμορφη. Είναι όντως όμορφη. Είναι όμορφη. Και αυτήν εδώ πέρα. Πήρα βασικά δύο φούτερ. Beverly Hills. Είχε το καλοκαίρι, αλλά σιγά σιγά στο Βέλγιο. Πιο πολύ μου θυμίζει Harley Quinn παρά Beverly Hills. Λοιπόν, μου αρέσει. Έχω πρίξει τη μαμά μου να πάρει μία τσάντα. Επειδή έτσι ξέχασα τις μισές μου στο μεγάλο πέρα. Πήρα αυτήν εδώ.
Έχει ένα τεράστιο. Ναι, αυτό. Για να βάζει και την Κική. Αχ, ναι! Αχ, ναι! Ναι, αυτή εδώ είναι. Είναι όμορφη, εμένα μου άρεσε. Την έπληξα πολύ για να την βάλω. Ναι. Και εγώ πήρα αυτό εδώ πέρα ουσιαστικά το headband, το οποίο είναι όταν βάζει skincare και τα μαζεύει. Είχα ένα παλιό στην Ελλάδα, αλλά μαντέψε ποιο το έβαγε. Η Κική! Και πήρε το ίδιο με την Daisy Duck. Λοιπόν, Stars, τώρα ξεκινάει το set με τις κάλτσες. Μου άρεσε. Πρώτα, νέων κάλτσες. Είναι, δεύτερες είναι τέλειες. Άσπρες κάλτσες. Πολλές κάλτσες. Παστέλ κάλτσες. Όχι, παστέλ και μαύρες κάλτσες. Όπα. Παστέλ και μαύρες. Τι ψάχνεις, αγάπη μου. Το κολάν το οποίο ήταν το στήριο. Το έδειξε, αδερφή, στο μαύρο. Όχι, δεν το πήραμε τελικά. Υγεία. Εσύ ρώτησε, μου είπες δεν θέλω. Λοιπόν, σου είπα τι θέλω. Αλήθεια. Λοιπόν, μετά βρήκαμε αυτό εδώ, βαριά νύπη. Αυτό εδώ πέρα ουσιαστικά είναι ένα μπουκάλι, το οποίο εδώ, μέρα, εδώ πέρα μέσα μπορείς να βάλεις ή φρούτο, αλλά εμείς έχουμε βρει ένα τσάι, το οποίο μπορεί να γίνει τσάι, ενώ είναι κρύο το νερό και αυτό είναι πολύ ωραίο. Πάω να δω, νομίζω μας έχει μείνει κάτι, μας έχει μείνει. Λοιπόν, εδώ βάζουμε νερό, βάζουμε αυτό το τσάι και νερό γίνεται τσάι και δεν χρειάζεται ζεστό νερό. Αν όποιος κατάλαβε, κατάλαβε λοιπόν τη Λιαριάδη. Πολύ χρήσιμο πράγμα. Έχετε τίποτα άλλο? Όχι μάλλον. Όχι. Μόνο τα μαγαζά. Τα μαγαζά. Πολύ λίγα. Ναι, τώρα η σειρά μας, μπαμπά, τώρα θα ξεκινήσουμε τις σταντούλες. Σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ, να τους δείξουμε, θα κάνουμε 17 ώρες. Όχι, λέω να μαζέψουμε. Στο ψυγείο να τα βάλουμε όλα, αυτό εννοούσα. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να τελειώσουμε αυτό το σημερινό βίντεο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αν το είδες μέχρι το τέλος. Πατάς like, εγγραφή και κουδουνάκι να μην χάσεις καινούριο βίντεο από μας. Και η μέρα σήμερα πέρασε πολύ γρήγορα. Και μάλιστα έχουμε και 2 μέρες αργία στο Βέλγιο, οπότε τα κορίτσια θα πάνε σχολείο και θα περάσουμε 4 μέρες μαζί υπέροχα. Ναι, yes. Είναι πάρα πολύ φοβερά. Λοιπόν, σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ που είδες το βίντεο και... Μέχρι το τέλος που είναι μαζί μας, σας αγαπάμε. Bye! Τα λέμε! Άρτε μου, λες λίγο καλύτερα. Είσαι από εδώ. Είσαι από εδώ.